τον κύριο Χρήστο Κλειρίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θέλω τη δικιά σας εμπειρία, τη σοφία σας, για ένα θέμα που έχει προκύψει, που μπορεί να έχει προεκτάσεις, αλλά που, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί προβλήματα σε κάποιους ανθρώπους. Αυτές οι κυρώσεις των Αγγλοαμερικανών. Θεωρείτε ότι είναι βάσιμες? Θεωρείτε ότι υπάρχει περιεχόμενο εδώ? Θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες? Ή είναι απλά κυρώσεις που γίνονται για να δείξουμε ότι είμαστε σε δρόμο πιέσεων εντύπωση του Πούτιν? Κοιτάξτε, δυστυχώς η Κύπρος γενικότερα και η παροχή υπηρεσιών από την Κύπρο, είτε είναι λογιστές, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι χτηματομεσίτες, επαγγελματίες εν πάση περιπτώσει, έχουν μπλέξει μέσα σε αυτήν την κατάσταση πραγμάτων, η οποία απορρέει από την εισβολή της Ρωσίας στην Τουρκία. Στην Ουκρανία. Ναι. Βεβαίως, υπήρχαν προβλήματα και προηγούμενα με τα ουτοκαλούμενα χρυσά διαβατήρια, όπου δεν υπήρχε θέμα εκεί κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δεν υπήρχε το ουκρανικό δηλαδή. Ναι. Όμως υπήρχε αυτή, θα έλεγα, από το 2013 κυρίως, 2013 με την τραπεζική κρίση, η αντιπάθεια των Ευρωπαίων και των Αγγλοαμερικανών με το γεγονός ότι στην Κύπρο είχαν την κύρια δραστηριότητα τους Ρώσοι επιχειρηματίες. Ναι. Να θυμίσω ότι το τραπεζικό μας σύστημα το 2013 στηριζόταν σε ένα μεγάλο βαθμό με καταθέσεις Ρώσων επαγγελματιών, επιχειρηματιών της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων και τόσων ευρώ τότε, από μάλιστα, ό,τι θυμούμε. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα με καλό μάτι γενικά οι Ευρωπαίοι. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Αγγλία, υπάρχει μια αντιπάθεια διαχρονική εναντίον των Ρώσων. Μέσα λοιπόν σε αυτόν το πλέγμα έχουμε εμπλακεί και επιχειρηματίες και φαίνεται ότι οι σημερινές κυρώσεις των Αγγλοαμερικανών αφορούν κυρίως δραστηριότητες οι οποίες έλαβαν χώρα προτού καν μπουν κυρώσεις, πριν την εισβολή, ναι, δηλαδή, ναι, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν διαβάσετε τα δημοσιεύματα, τα δύο δημοσιεύματα της Άννα Άισακ εχθές στον Guardian, θα προσέξετε ότι στη μία τουλάχιστον των περιπτώσεων επικεντρώνονται σε δραστηριότητες του 2014 μέχρι 2017. Μάλιστα. Όπου δεν υπήρχε βεβαίως κυρώσεις. Κυρώσεις, ναι. Δηλαδή για έναν σύστημα, για κάποιον ολιγάρχη, διαχείρισης του πλούτου του, να το βάλω έτσι, μέσα από την Κύπρο, με νομικά συστήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από επαγγελματίες. Θυμήθηκαν τώρα βεβαίως, με αφορμή τις ανανεωμένες κυρώσεις των Αγγλοαμερικανών, οι οποίες είναι διευρυμένες. Mm-hmm. Το ίδιο και για τον Αμπράμοβιτς, που είναι το δεύτερο άθρο, mm-hmm, της ίδιας συγγραφέως, αναφέρεται σε πράξεις οι οποίες έγιναν πριν καν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Mm-hmm. Άρα εδώ δεν είναι θέμα ευθυνών, αν θέλετε, δηλαδή παράβασης κάποιων κυρώσεων και ούτω καθεξής, διότι αυτές οι κυρώσεις μπήκαν πολύ μεταγενέστερα. Και ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία, η οποία τώρα σχετίζεται απόλυτα με το ουκρανικό. Βεβαίως μπορεί κανείς να πει ότι, παραδείγματος χάρη για τον Αμπράμοβιτς, ο Αμπράμοβιτς έχει επενδύσει στην Αγγλία δισεκατομμύρια. Οι Άγγλοι πήραν αυτά τα δισεκατομμύρια. Ναι. Τα πήραν και... Ναι. Τα πήραν. Βέβαια. Τα πήραν μέσα από αυτό το σύστημα. Ήταν η Chelsea. Αγοράστηκε η Chelsea. Πληρώθηκαν κάποια δισεκατομμύρια εκεί από τον Αμπράμοβιτς. Το ίδιο και για τον Ουσμάνοφ.
για μια ανακίνητη, τεράστια ανακίνητη περιουσία, την οποία διαθέτει στην Αγγλία και η οποία έγινε μέσα από έναν σύστημα διαχείρισης αυτής της περιουσίας, νόμιμα, όταν γίνεται βεβαίως, στην Κύπρο. Όμως τα λεφτά τα πήραν οι Άγγλοι πάλι. Ναι. Και τώρα κατηγορούν την Κύπρο ότι είναι η Μόσχα της Μεσογείου. Να ρωτήσω αυτό κάτι, αγαπητέ πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι, επειδή το έχετε ψάξει καλά το θέμα ως δικηγορικός σύλλογος. Στοιχεία για παραβιάσεις υπάρχουν? Δεν μας έχουν δοθεί τέτοια στοιχεία εμάς, ούτε, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, ούτε έχει αναφερθεί στην αιτιολόγηση για την έκδοση αυτών των νέων διαταγμάτων με βάση τα οποία Κύπροι επαγγελματίες μπήκαν στην απαγορευμένη λίστα. Ούτε η αιτιολόγηση αναφέρεται σε οποιαδήποτε infringement. Η λέξη infringement δεν χρησιμοποιείται πουθενά στα διατάγματα. Έχω διαβάσει και τα δύο ανακοινοθέντα, Αμερικής και Αγγλίας, με προσοχή. Μάλιστα τα έχω αναρτήσει όποιοι ενδιαφέρονται στον τοίχο μου στο Facebook. Και θα δείτε ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκαν αυτές οι νέες ατομικές κυρώσεις είναι για να χαλάσουν, να αποδομήσουν το σύστημα διαχείρισης των περιουσιών αυτών των δύο ολιγαρχών, αν θέλετε, το οποίο έγινε πριν καν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα. Δηλαδή ήρθαν εκ των υστέρων να επιβάλλουν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν επιθέτω θέμα ότι δεν υπήρξε επαρκής έλεγχος ή ότι δεν υπήρξε συνεργασία στην εφαρμογή των κυρώσεων. Και αυτές οι κυρώσεις είναι αγγλοαμερικανικές, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, αυτό τι σημαίνει, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι είναι κυρώσεις μόνο Βρετανοαμερικανών? Ναι, έτσι σημαίνει, ναι, ακριβώς όπως το έχετε πει. Και ισχύουν βεβαίως μόνο στην Αγγλία και στην Αμερική. Μάλιστα. Πλην όμως βλέπουμε ότι το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα συμπλέει πλήρως με το Διεθνές Αγγλοαμερικανικό, αν θέλετε, Τραπεζικό Σύστημα και έχει παγωποιήσει, ενώ δεν έχει καμία νομική υποχρέωση, διότι δεν ισχύουν στην Κύπρο αυτές οι κυρώσεις, να πράξει τούτο. Τώρα, το θέμα όμως είναι τι κάνει κανείς. Yeah. Αυτό είναι που έχει σημασία, yeah, διότι αυτά έχουν γίνει. Βεβαίως, οι ελέγχοι θα πρέπει να γίνουν για να διαπιστωθεί όντως ότι υπήρχε ή δεν υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση, παρόλο που, όπως έχω αναφέρει, δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οφείλω να πω, είχαμε πληροφόρηση και καταγγελίες και από τις πρεσβείες της Αλλοδαπής για συγκεκριμένα άτομα ή επιχειρήσεις ή δραστηριότητες ή δικηγορικά γραφεία, και κάναμε τους ελέγχους μας. Μέσα από αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι υπήρξε πλήρη συμμόρφωση με τα sanctions από τα κυπριακά δικηγορικά γραφεία, εκτός από μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες τελούν υπό διερεύνηση και θα επιβληθούν αν διαπιστωθεί παραβίαση ή είναι νομισμένες κυρώσεις. Άρα θεωρείται ως υπερβολικό αυτό το αυτές τις... Θεωρώ έτσι, ότι είναι μια νέα πολιτική διεύρυνσης των κυρώσεων, είναι μια πολιτική απόφαση η οποία, όπως η ίδια λέει, αποσκοπεί στο να αποδομήσει συστήματα τα οποία έγιναν στο παρελθόν σε περιόδους όπου δεν υπήρχαν οι οποιασδήποτε κυρώσεις ή οποιαδήποτε θέματα ή προβλήματα. Να αποδομήσει λοιπόν το διαχειριστικό καθεστώς και ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των ατόμων που είναι ήδη στην απαγορευμένη λίστα και στις ευρωπαϊκές και στις διεθνείς γενικότερα. Δηλαδή είναι ένα βήμα περαιτέρω. Μέσα από την όξυση του πολέμου βεβαίως και το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει φως στην άκρη της σύραγγας, θα ενταθούν αυτές του είδους οι κυρώσεις και καλό θα ήταν και όλοι όσοι στην Κύπρο είχαν οποιασδήποτε σχέσεις επαγγελματικές που όταν εγένοντου ήταν απόλυτα νόμιμες με ολιγάρχες και άλλα πρόσωπα τα οποία είναι τώρα στην απαγορευμένη λίστα, να παραδώσουν αυτούς τους φακέλους για να μην έχουν ενδεχομένως και αυτοί προβλήματα. Διότι αναμένεται μια επέκταση. Σωστό. Τώρα, το τι πρέπει να κάνει κανείς, κατά τη γνώμη μου, είναι... Αυτό που έκανε, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση, να ζητήσει περισσότερα στοιχεία
επίσημα για τις κυρώσεις και τα άτομα, φυσικά πρόσωπα ή αυτό θεωρείτε ότι ήταν σωστό? Εγώ θεωρώ ότι και αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να ανακοινωθεί. Μάλιστα. Διότι δημιουργείται η εντύπωση ότι κάτι υπάρχει, δώστε μας το για να τιμωρήσουμε εμείς τους ενόχους. Το στοιχείο της ενοχής, μάλιστα. Σωστό, έχετε δίκιο. Νομίζω και αν θα έπρεπε να γίνει κάτι, θα έπρεπε να γίνει εντελώς σιωπηρά. Μάλιστα. Να μην δημοσιοποιηθεί με τον τρόπο που δημοσιοποιήθηκε, διότι βλέπετε ότι αμέσως μετά είχαμε και τα δημοσιεύματα της Guardian. Στην Guardian, αμέσως μετά. Ναι, το λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει όμως, το τι πρέπει να γίνει τώρα είναι διάφορα πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να ανατραπεί η δυσμενής εικόνα η οποία προφανώς έχει δημιουργηθεί. Η Guardian είχε ξεκινήσει αυτήν την εκστρατεία με την ίδια αυτή συγγραφή από τον Ιανουάριο. Φεβρουάριο, με συγχωρείτε, του 2022, με αρθρογραφία την οποία είχε ξεκινήσει. Πρέπει να υπάρξει μια πιο σωστή ενημέρωση. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος δημοσιογράφος να γράφει ότι η Κύπρος είναι η Μόσχα της Μεσογείου, το οποίο είναι αναλυθές. Μπορούμε σαν εγκάλιστα και εμείς να ισχυριστούμε ότι το Λονδίνο είναι η Μόσχα της Βορείου Ευρώπης. Διότι είπα, τα δισεκατομμύρια δεν είναι τόσο η Κύπρος που τα έχει μασίσει, αλλά είναι πιθανόν η Γερμανία, πιθανόν η Αγγλία. Όμως αυτοί, επειδή είναι χώρες δυνατές, ξεφεύγουν της κριτικής. Όμως δεν λέω ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια αντιπαράθεση με τον κάθε δημοσιογράφο ή κάθε εφημερίδα στο εξωτερικό. Πρέπει όμως να ξεκινήσει μια στρατηγική, μια ευρύτερη στρατηγική μέσα από την οποία θα μπει το θέμα στην ορθή του διάσταση. Η Κύπρος έχει συμμορφωθεί με όλες τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι οποίοι διεξάγονται με τον νομισμένο τρόπο. Όπου διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση, υπάρχουν κυρώσεις, είτε αυτές αφορούν τα εποπτικά σώματα που είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο ΣΕΛΚ, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, είτε είναι σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπρεξη οποιοδήποτε ποινικού αδικήματος, διότι το να παραβείς κυρώσεις είναι ποινικό αδίκημα βεβαίως, ενεργοποιείται η νομική υπηρεσία. Το θέμα είναι, αγαπητέ Πρόεδρε, να προστατευτούν και αυτές οι εταιρείες που επηρεάζονται, έτσι. Ναι, τώρα, αυτές οι εταιρείες οι οποίες επηρεάζονται με δεδομένη τη νέα πλέον πολιτική των Αγγλοαμερικανών θα πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο έχω πει, δηλαδή θα πρέπει να παραδώσουν τους φακέλους, οποιουσδήποτε φακέλους έχουν, διότι δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, στους ιδιοκτήτες τους, σε αυτούς οι οποίοι τους δικαιούνται, και να αποκόψουν οποιοδήποτε επαγγελματικών θεσμών, κάτι το οποίο δικαιούνται, θα έλεγα υπό τις περιστάσεις υποχρεούνται να το κάνουν, και όταν το κάνουν αυτόν θα πρέπει να μπουν σε διαπραγμάτευση, και εδώ νομίζω θα πρέπει, αντί να υπάρξει αντιπαράθεση του κράτους με τα γραφεία αυτά, θα πρέπει μάλλον να υπάρξει στήριξη. Εφόσον έχει γίνει αυτό το διάβημα, θα πρέπει να υπάρξουν διαβήματα για να έρθει η απαγορευτική λίστα σε βάρος τους. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί πλήρως η εικόνα της Κύπρου σαν χώρας η οποία συμμορφώθηκε ακόμα και με κυρώσεις, να επαναλάβω, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές στην Κύπρο. Μάλιστα. Δηλαδή χρειάζεται κάποια συνεργασία, κάποια στρατηγική αν θέλετε, κάποια συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την δυσμενή εικόνα η οποία βλέπουμε διεθνώς ότι υπάρχει. Έχει ξεκινήσει από την Guardian,
Διαβλέπω αν δεν γίνουν αυτές οι διορθωτικές κινήσεις ότι θα συνεχίσει αυτή η εκστρατεία. Μάλιστα. Η οποία ξεκίνησε από το Φεβρουάριο, όπως έχω πει, και θα επεκταθεί βεβαίως και στον Αμερικανικό τύπο και στην Αμερικανική κοινή διεθνή γνώμη. Σας ευχαριστώ. Επίσης, δεν θα ήταν αρκετόν οι επαφές να γίνονται μόνο με πρέσβεις εδώ στην Κύπρο. Ναι. Νομίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να μιλήσει πλέον με τους αντίστοιχους υπουργούς. Δηλαδή να αναβαθμιστεί, ναι, η επικοινωνία. Θα είναι το θέμα στην επικαιρότητα, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και χρόνια πολλά ξανά. Να είστε πάντα καλά. Φεύγουμε ευχαριστώ από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και πάμε τώρα στην Ελεκτική Υπηρεσία. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου, τον Μάριο τον Πετρίδη. Τον έχω μαζί μας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, αγαπητέ Μάριο Πετρίδη. Χρόνια πολλά, λιθώς Ανέστη. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, θέλω να δούμε λίγο το θέμα αυτό με την προεκλογική και τους υποψήφιους. Διάβαζα ότι αρκετοί εκ των υποψηφίων ξεπέρασαν το όριο του 1 εκατομμυρίου και τώρα βέβαια μπαίνουν στο μικροσκόπιο